Και πού είναι η λέσχη, ρε! Πού είναι η λέσχη, ρε! Καλέ, πού είναι η λέσχη, βρε! Λοιπόν, τα νέα από τη λέσχη. Η λέσχη ήδη έχει συσταθεί, είναι έτοιμη για έναρξη και υπήρχαν δύο τινά και έγινε στο τέλος η έκπληξη. Ναι, η έκπληξη είναι ότι η λέσχη θα φιλοξενηθεί σε χώρο καφετέριας. Αυτή είναι η έκπληξη. Μετά από συμφωνία που ήρθα με ένα μαγαζί, θα υπάρξει κανονικά και ιδιωτικό συμφωνητικό. Το μαγαζί φυσικά με την ονομασία του θα το αποκαλύψουμε λίγο πριν μετακομίσουμε εκεί, στις 10 Ιουλίου, κάπου εκεί. Η μετακόμιση θα γίνει από τη Μαρμίτα στη Λέσχη στις 15 Ιουλίου, μόλις τελειώνει ούτως ή άλλως και εδώ πέρα με το συμβόλαιο με το μαγαζί. Λοιπόν, η καφετέρια όπου θα φιλοξενηθεί η Λέσχη και οι θαμώνες της Λέσχης βρίσκεται στην περιοχή της Καλαμαριάς προς κέντρο στη Σοφούλη. Στην περιοχή της Σοφούλη. Σταυρώνω δάχτυλα. Λοιπόν. Ένα μέρος πραγματικά πάρα πολύ όμορφο, με άνεση χώρου, μέσα και έξω, καταπληκτικό περιβάλλον, πολλές οθόνες, ποδοσφαιρικός κόσμος, ωραία κουλτούρα. Θα πάμε εμείς να την ψιλοχαλάσουμε την κουλτούρα. Αλλά εντάξει. Λοιπόν. Λατρεύω την περιοχή, είναι φανταστικά, παιδιά. Yeah. Μα πάνω ο Μάριος κάνει το σταυρό του γιατί δίπλα στο σπίτι του. Εγώ σταυρώνω δάχτυλα. Μέχρι με τα πόδια μπορεί και να είναι. Γιατί είναι λατρεμένη περιοχή. Yeah. Είναι λατρεμένη περιοχή, ξεκάθαρα. Εντάξει. Νομίζω ότι θα ταιριάξουμε πάρα πολύ καλά εκεί πέρα. Εγώ αισθάνομαι εκεί πέρα σαν το σπίτι μου γιατί είμαι και δίπλα στην περιοχή μου. Ήδη έχουμε βρει και ένα σημείο εκεί πέρα μέσα που θα μπει όλο αυτό το σύστημα με κάμερες και τέτοια που είναι λες και φτιάχτηκε για αυτό το πράγμα εκεί πέρα. Φαντάζομαι καταλαβαίνεις ποιο σημείο είναι. Ναι. Σημείο λέω. Ναι. Η γωνίτσα της Λέσχης εκεί. Θα είναι η γωνίτσα της Λέσχης, έτσι. Ναι. Λοιπόν, άρα επαναλαμβάνω, 15 Ιουλίου μεταφερόμαστε στην καφετέρια που το όνομά της θα το αποκαλύψουμε λίγες μέρες πριν, γιατί εντάξει, ποτέ δεν ξέρεις. Έτσι, δεν χρειάζεται. Είναι και μισμισιά, εγώ τώρα. Έτσι. Λοιπόν, στην περιοχή της Σοφούλη, στην Καλαμαριά. Εκεί λοιπόν θα φιλοξενηθεί η Λέσχη σε μια πάρα πολύ ωραία καφετέρια που το όνομά της θα το αποκαλύψουμε λίγες μέρες πριν μεταφερθούμε για να ξέρει και ο κόσμος να έρχεται να μας βλέπει. Τη διαδικασία με τα μέλη και τα περισσότερα θα τα πούμε στην πορεία, δεν είναι ώρα τώρα. Πολύ καλή ερώτηση, Βασίλη, λοιπόν, του Θοδωρή. Μπίρ και Μάριε, θα μεταφέρετε την κουλτούρα των δυτικών προαστίων στα ανατολικά χωρίς παρεξήγηση τα δυτικά? Παιδιά, γιατί? Εδώ που είμαστε, τι είναι? Κάτσε, δεν είναι δυτικά εδώ. Εδώ είμαστε παιδιά ανατολικά. Τούμπα είμαστε. Είναι βόρειο-ανατολικά, το λέω αιώνες αυτό. Είναι βόρειο-ανατολικά. Απλά η Τούμπα όντως είναι για μένα λάθος, έπρεπε να είναι στη Δύση. Ξεκάθαρα, αυτό είναι ένα λάθος της φύσης λιγάκι. Και να είναι εδώ η αμπελόκηπη. Δεν μου δείξε η Τούμπα και ο κόσμος ότι έχει κουλτούρα Δύσης εδώ. Καμία σχέση. Ναι, άλλο αυτό. Εγώ το πάω αλλού λίγο. Ναι. Εδώ συγκεκριμένα και εγώ είπα τα πλάκα. Και εγώ όταν πρώτο ήρθα δηλαδή εδώ πέρα, εγώ φοβόμουν λιγάκι. Live stream στη μετακόμιση. Βεβαίως θα έχουμε βιντεάκια, δεν το συζητάμε. Από τη μετακόμιση και από αυτά θα κάνουμε διαδικασία και πρέπει να κάνουμε και ένα τελευταίο παρτάκι εδώ πέρα, κάτι με καμιά μουσικούλα, με κανένα καραόκε. Κάτι θα κάνουμε πριν φύγουμε, έτσι εννοείται. Δεν θα φύγουμε έτσι. Πρέπει εδώ να. Πρέπει να φέρω τον Coca-Cola με τον εξκαφέα. Στη μετακόμιση. Έτσι. Οπότε, παιδιά, όσοι μένετε ανατολικά και Καλαμαριά, να ξέρετε ότι ερχόμαστε σημά σας. Έτσι. Εκεί που έφαγε ξύλο ο Ράπ είναι η Λέσχη. Όχι. Δεν είναι εκεί που έφαγε ξύλο. Κλαίω, ρε. Εκεί, εντάξει, θα τα κλείω κατάρα. Λοιπόν. Ευχαριστούμε για το... Βαρζέχα. Ευχαριστούμε πολύ, ρε Συμπεκταρά. Το Βαρζέχα για το subscribe. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, τώρα... Κάποιοι θα στεναχωρέθηκαν, κάποιοι θα χαρήκανε, δεν ξέρω εκεί. Όσοι μένουν από Καλαμαριά, νομίζω. Γιατί αρκετός κόσμος με είχε πει, παιδιά, πότε θα έρθετε κτλ. Νομίζω ότι η περιοχή που είναι και είναι ιδανική. Είναι ιδανική για αυτό που θέλουμε να κάνουμε. Είναι πιο κέντρο, Βασίλη. Ναι, είναι πιο κέντρο. Δηλαδή, αν βάλεις το διαβίτη, τη μύτη σου, την καρφώσεις εκεί και κάνεις γύρω-γύρω έτσι. Είναι πιο κέντρο και πιάνει και εδώ το άνοιγμα. Βέβαια. Εδώ, αν καρφώσεις το διαβίτη. Πιάνεις περιφερειακό πάνε. Δεν πάει εκεί. Ναι, πας περιφερειακό. Άντε, πας στην Καμπζίδα εδώ. Στην Καμπζίδα, στην Πηλαία, ας πούμε. Αυτό. Εκεί είναι πιο κέντρο, ξεκάθαρα. Υπάρχει και καλύτερη άνεση από θέμα πάρκινγκ εκεί. Καλύτερη άνεση. Όχι ότι είναι σούπερ άνετα από πάρκινγκ, αλλά είναι καλύτερα.
Λοιπόν. Μάζαρος από Σύφνο. Το μαγαζί αυτό σήκωσε πρωτάθλημα του ΠΑΟΚ. Βαλσαμώστε το και πάρτε το μαζί σας. Μεγαλύτερη κατάρα μπορούσε να έχει αυτό το μαγαζί, ρε φίλε. Δηλαδή, να σου αισθάνομαι καταραμένος. Για τον Χατζινάκο και για μένα αυτό είναι, ας πούμε. Μας έκανε στην ψυχή και περιβόλη, ρε φίλε. Okay, δεν υπάρχει. Ο Αστ πάει άνετα. Ναι, για πλάκα. Δύο γραμμές. Όχι, τρεις. Τρεις γραμμές πάνε ο Αστ. Τρεις. Και να πούμε, παιδιά, ότι στην ουσία χωρίς live δεν θα μείνει σχεδόν ούτε μία μέρα. Δηλαδή, όπως μας βλέπετε εδώ πέρα, καλή ώρα με τον Μάριο, το επόμενο live θα το δείτε από το επόμενο μέρος που θα είμαστε. Ναι, δεν θα έχουμε κενό κανένα. Ναι, γιατί το να μεταφέρω εγώ αυτό το σύστημα εδώ πέρα είναι μία μέρα δουλειά. Ναι. Έτσι. Λοιπόν. Κούτρα λέει η Λέσχη, άρε φραγκονάκι λέει ο Δημήτρης, ο παλιοαρχητής. Δεν υπάρχει κούτρα, παιδιά. Υπάρχει ότι για μένα τουλάχιστον είναι πολύ θετικό ότι μπορούν δύο δυνάμεις ταυτόχρονα να ενώσουν τις δυνάμεις τους, μια ωραία καφετέρια και εδώ πέρα ο κόσμος και οι θαμώνες της Μαρμίτας να ενωθούν σε ένα χώρο. Όλοι μιλάμε για ένα ποδοσφαιρικό κόσμο που θα είμαστε εκεί πέρα. Ένας χώρος που έχει έτοιμες υποδομές. Και φυσικά και εγώ δεν χρειάζεται πλέον να κάνω όλο αυτό τον κόπο. Εγώ έχει τύχει εδώ πέρα σε αυτό το μαγαζί να είμαι σερβιτόρος, να είμαι στην παραγωγή μέσα, να έχω ανοιχτό live, να ρυθμίζω τις τηλεοράσεις, να κάνω και τον τεχνικό του κομπιούτερ. Δηλαδή περισσότερα από ό,τι έκανε ο Σχισοδήμος στο Europan. Εγώ έχω κάνει πραγματικά περισσότερα ταυτόχρονα πράγματα, έχει τύχει μέρες, από ό,τι ο Σχισοδήμος στο Europan. Ας πάω, ρε παιδιά, σε ένα μέρος και εγώ να μου φέρει ένας άνθρωπος έναν καφέ. Και να μπορώ να ασχοληθώ μόνο με αυτό. Για να βγει και καλύτερο. Γιατί εγώ νομίζω ότι με αυτό το πράγμα που εγώ θα απελευθερωθώ από το μαγαζί, ναι, θα μπορέσω αυτό το πράγμα εδώ πέρα να το κάνω ακόμα καλύτερο και ο κόσμος να μπορεί να βλέπει κάτι πολύ καλύτερο από όλες τις απόψεις. Έτσι. Λοιπόν. Εντάξει. Έχουν έρθει μηνυματάρες, ναι, όπως του Καριστάκης που λέει: ωραία, στην Καλαμαριά έχει σπίτι ο διευθυντής μου. Θα πάρω τα κλειδιά και να έρθω. Επίσης, κάντε λέει θυσιακόμικο χώρο και βάλετε την καρέκλα του Αλέκου και το κιμπόκο ως έκθεμα. Κλαίω. Και τον καναπέ που κοιμόταν ο Φωτιάδης, επίσης και ο Εθνικάρας. Πώς έρχομαι. Έκθεμα. Ναι, ως έκθεμα κανονικά. Check it out now. The funk soul brother. Right about now.